παράνομα μπότοξ και σκευάσματα από υαλουρονικό οξύ και άλλα ενέσιμα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για επεμβάσεις αισθητικής διακινούσε κύκλωμα. Συγκεκριμένα, η αστυνομία συνέλαβε 2 άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, στην περιοχή της Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η γυναίκα, η οποία είναι γνωστή στο χώρο των αισθητικών επεμβάσεων, είχε δραστηριότητα από τον Ιούλιο του 2019 στην παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και μη πιστοποιημένων μασκών αισθητικής προσώπου. Ο έτερος συλληφθής ξεκίνησε τη δράση του με τη γυναίκα πριν ένα μήνα περίπου και είχε τον ρόλο του διανομέα. Η κυρία αυτή ήταν γνωστή, ας πούμε, στον κύκλο μας. Και είχε προσεγγίσει πάρα πολλούς και συναδέλφους, εμένα ακόμα όχι γιατί μάλλον είμαστε μακριά, και είναι αυτό που βλέπουμε ότι όταν κάποιοι βγάζουν προσφορές με πάμφθινα υλικά και πάμφθινες εφαρμογές, κάποιο λάκκο έχει φάβα, ο λάκκος βρέθηκε, αν και ξέραμε, αλλά βρέθηκε και ο λάκκος. Είναι σκευάσματα τα οποία δεν είναι προορισμένα ούτε να έρθουν στην Ευρώπη, αλλά και γενικότερα να μην βγουν στην αγορά. Δηλαδή δεν ήταν για να βγουν στην αγορά τα πιο πολλά από αυτά. Επίσης, το ότι ήρθανε μέχρι εδώ πέρα, υπάρχει τώρα ένα τεράστιο θέμα με την αποθήκευση. Δηλαδή αυτά είναι προϊόντα τα οποία έχουν μια πάρα πολύ... Οι αποθηκευτές είναι πάρα πολύ, ας πούμε, συγκεκριμένοι και είναι ευαίσθητα. Τα προϊόντα ερχόντουσαν στη χώρα μας από χώρες της Τουρκίας και Πολωνίας με δέματα από εταιρείες ταχυμεταφορών ή ακόμη και αυτοπροσώπως. Η αποθήκευση των σκευασμάτων που κατά νόμο πρέπει να γίνεται με αυστηρά προσεκτικό τρόπο απλά αποθηκευόταν σε χώρο στην περιοχή της Αττικής και από εκεί και μετά από διαφημίσεις μέσω σελίδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούσε η κατηγορουμένη γινόταν η πώληση. Υπάρχει κίνδυνος για κάθε σκευασμά οτιδήποτε χρησιμοποιείς που δεν είναι για αυτό το σκοπό ή είναι χαλασμένο ή δεν έχει πάρει έγκριση ή. Από κοκκιώματα, από μόνιμες βλάβες, ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γι' αυτό και υπάρχουν επιστοποιήσεις. Ένα υλικό γενικότερα, για να πάρει μια επιστοποίηση, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό που λέμε το CE, είτε το FDA, ο EOF. Λοιπόν, αυτό για να το πάρει, για να πάρει μια επιστοποίηση, ένα τέτοιο υλικό, το E, όχι η εταιρεία, ένα από αυτά που βγάζει, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και ο σκοπός είναι διότι πρέπει να είναι ασφαλές. Όσα τώρα ενέσιμα ή οτιδήποτε δεν έχουν πάνω σφραγίδα CE, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή το FDA από την Αμερική, αν έρχονται, είναι πρόβλημα. Διότι δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν λένε καλά είναι. Τι καλά. Το καλά είναι με το ότι δεν έχουν δοκιμαστεί, έχει μεγάλη διαφορά. Και έτσι βγαίνουν και οι ζημιές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί πριν προβούν σε μια αισθητική παρέμβαση και πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών πριν χρησιμοποιηθεί κάτι στο πρόσωπό τους ή γενικά στο σώμα τους. Πάντοτε σε κάποιον ειδικό, αυτό είναι το νούμερο ένα, και να ζητάνε πάντοτε να βλέπουν τη συσκευασία και να τη σημειώνουν ή να τους δίνουν αυτοκολλητάκι, να τους δίνει ο γιατρός. Εγώ, ας πούμε, και όλοι μας, όσοι είμαστε στον κύκλο αυτό, πάντοτε ανοίγουμε τη συσκευασία μπροστά. Λέμε τι βάζουμε, δείχνουμε τα CE, όλα πρέπει αυτά να γίνονται, πρέπει. Χώρα προέλευσης, όλα αυτά. Επίσης, να το πούμε τώρα την αλήθεια, είναι και η τιμή λίγο στη μέση. Όταν τώρα ακούμε 20 ευρώ και 30 ευρώ μπότοξ, δεν υπάρχει. Είναι νερό. Και το νερό μια χαρά είναι, πολύ καλό, ενυδατώνει, αλλά δεν θα σου κάνει τη δουλειά που θέλει να σου κάνει. Ή μάλλον το πληρώνει και ακριβά. Συνήθως έτσι πάει. Ότι κάτι πάρα πολύ φθηνό, στην τελική βγαίνει πιο ακριβό. Γιατί θα πας μετά να σου διορθώσεις, να σου κάνεις ουράνι και λες τι έκανα, τίποτα. Έτσι πάνε αυτά.